Συγκεκριμένα στην αμφίεση, στο savoir vivre, στην εμφάνιση, στις απόψεις, στις θέσεις κλπ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι στο πλαίσιο του τηλεοπτικού σόου που οργανώνει κάθε φορά ο καταμάριο πλωρίτη γελιώδη στην όψη και γλιώδη στη γεύση, ή κατά Ρομπέρτο Μπενίνι ο πρωταγωνιστής. Ομιλία γίνεται, θέλει να είναι ο ομιλητής. Γάμος γίνεται, θέλει να είναι ο γαμπρός. Κηδεία γίνεται, θέλει να είναι ο νεκρός. Αυτό ακριβώς το ρόλο, αυτόν ακριβώς το ρόλο διεκδικεί ο κύριος Γεωργιάδης. Βέβαια δεν ξέρω για γραβάτες και ιστορίες. Βέβαια σε αυτό πρέπει να πούμε ότι συνεργάζεται με διάφορα sites που έχουν αναλάβει με συμβόλαιο από ό,τι φαίνεται την πολιτική μας εξόντωση με μια σειρά από τέτοιου είδους συκοφαντικές αναγραφές. Και θέλω να τελειώσω με αυτό που αναφέρει συνέχεια για τη γραβάτα. Εγώ κάποια στιγμή μπορεί να φορέσω γραβάτα, κύριε Γεωργιάδη? Ακροδεξιά σαλιαρίστρα δεν πρόκειται να φορέσω. Και να χαίρεται ο κύριος Μεϊμαράκης τη στροφή στο μεταρρυθμιστικό κέντρο. Το φιλοξενούμενο ακροδεξιό κολαγόνο της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται ποτέ να έχει σχέση με το μεσαίο χώρο και τη σχολή του καραμαλισμού. Ποτέ. Παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη.